μένει στην επίθεση και βγάζει ακόμη μία απειλή προς την άμυνα του Χρήστο και βρίσκει τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου με τον Τζίμα να σκοράρει. Να αξιοποιεί την επέμβαση, να σταθεί επέμβαση του Χρήστο. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια και τον Ισλανδό να μπλοκάρει την μπάλα εκεί, αλλά ο Τζίμα είναι στη φάση. Τη διαβάζει εξαιρετικά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτός που βάζει τον ΠΑΟΚ στο προβάδισμα.